Μίλτο, άλλη μια διάκριση. Κορυφαίο στα Βαλκάνια. Καλησπέρα. Ναι, κορυφαίο στα Βαλκάνια. Είναι μεγάλη τιμή που καταφέρω να πάρω αυτό το τίτλο, να το πω, δεν ξέρω. Είναι η πρώτη μου φορά και είναι μια σημαντική διάκριση, νομίζω. Και ήμουν σήμερα μαζί με άλλους πολύ καλούς αθλητές, όπως την Ιβάνα Βούλετα, η Σπαροβίτς, την Αντζέλινα Τόπιτς. Και τους θαυμάζω τους αθλητές, ειδικά την Ιβάνα από πάντα. Και είναι τιμή για έναν Βαλκάνιο να κατακτά αυτό το τίτλο. Πολύ επιτυχημένη χρονιά η φετινή. Πάμε τώρα, βρισκόμαστε σε προετοιμασία. Ναι, τώρα είναι η περίοδος προετοιμασίας. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Καλύτερα από ποτέ θα έλεγα. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω, αλλά νομίζω είμαστε πολύ καλά. Και οι αγώνες έρχονται σύντομα. Ξεκινάμε σε 2 μήνες περίπου τώρα, λιγότερο από 2 μήνες. Και ευελπιστώ για το καλύτερο δυνατό. Στόχοι μπορούμε να πούμε για το 23, ο πιο ψηλός στόχος, ας πούμε. Έχω αρκετούς στόχους, όπως πάντα. Κάθε χρόνο βάζω πολλούς στόχους, δεν βάζω μόνο έναν. Για την ώρα είναι ο κλειστός, να κατακτήσω τον 3ο ευρωπαϊκό μου τίτλο στο κλειστό. Και πάντα στόχος μου είναι και το ατομικό ρεκόρ. Πέρυσι έκανα 8.55, που είναι μεγάλο ρεκόρ. Άμα καταφέρω και το σπάσω φέτος, θα είναι φοβερό, ειδικά για κλειστό. Και μετά στον ανοιχτό, οι 2 στόχοι μου είναι μεγάλη επίδοση και το παγκόσμιο τίτλο στη Βουδαπέστη. Είναι εδώ και ο Ρόμπερτ Εμιγιάν, ο κάτοχος του ευρωπαϊκού ρεκόρ στο μήκος, του οποίου θα μπορούσα να πω σε θαυμάζει και περιμένει να σπάσει το ρεκόρ του. Με θαυμάζει, τον θαυμάζω κι εγώ. Έχουμε βρεθεί τόσες πολλές φορές μαζί σε αγώνες. Αυτή τη στιγμή εγώ ανταγωνίζομαι με τους αθλητές του. Έχει 2 αθλητές Γάλλους μικίστες πολύ δυνατούς. Ο ένας ήταν τρίτος στο ευρωπαϊκό και ο άλλος είναι παγκόσμιος πρωταθλητής στους εφήβους. Και είμαστε πραγματικά σε κάθε αγώνα μαζί και πάντα μιλάμε και πάντα κάνουμε πλάκα και τον εκτιμάω, με εκτιμάει και ελπίζω να καταφέρω να κάνω κάτι κοντά σε αυτό που έκανε. Να τολμήσω μια ερώτηση. Πού θα φτάσεις? Πού θα φτάσω? Δεν ξέρω ακόμα πού θα φτάσω. Δηλαδή, αν με ρωτήσετε πριν λίγα χρόνια, δεν ήξερα αν θα μπορώ να σας πω ότι θα ήμουν άλλη των 850, γιατί είμαι πια άλλη των 850. Και όχι μια φορά, το έχω κάνει 3-4 φορές. Ναι, άρα τώρα δεν ξέρω, θα ήθελα να γίνω άλλη στον 870, ας πούμε. Πιστεύω ότι γίνεται και ότι θα το καταφέρω αυτή τη σεζόν. Να σου ευχηθώ καλή χρονιά αγωνιστική, να πετύχεις τους στόχους σου και πάνω απ' όλα υγεία. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλές γιορτές. Ευχαριστώ και πάλι, συγχαρητήρια.